Η απάντησή σου σε μια ερώτηση αφήγησης δεν θα είναι ποτέ άριστη αν δεν περιέχει τους τρεις αυτούς λίθους: εντοπισμός, παρουσίαση και λειτουργία. Μέχρι το τέλος του βίντεο θα γνωρίζεις πώς να εντοπίζεις τον αφηγηματικό τρόπο της αφήγησης σε ένα κείμενο, να τον παρουσιάζεις και να εξηγείς τη λειτουργία του. Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο όμως, πάμε να διαβάσουμε ένα σύντομο αφήγημα του Λέων Τόλστοϊ που λέγεται «Ο παππούς και το γονάκι», πάνω στο οποίο θα δουλέψουμε στο σημερινό βίντεο. Ο παππούς είχε γεράσει πολύ. Τα πόδια του δεν τον πήγαιναν. Τα μάτια του δεν έβλεπαν, τα αυτιά του δεν άκουγαν. Δόντια δεν είχε. Και όταν έτρωγε, του χυνόταν το φαγητό. Ο γιος του και η νύφη του δεν τον έβαζαν πια μαζί του στο τραπέζι, αλλά του δίναν να φάει πάνω στη μεγάλη κτιστή χωριάτικη θερμάστρα που πλάγιαζε. Κάποτε που του βάλαν να φάει στο πύλινο πιάτο, του ξέφυγε από τα χέρια, έπεσε και έσπασε. Η νύφη του άρχισε τότε να τον μαλώνει πως όλα τα χαλάει στο σπίτι και σπάει τα πιάτα. Τέλος του είπε πως από εδώ και πέρα θα του δίναν να τρώει στην ξύλινη γαβάθα. Ο παππούς αναστέναξε μόνο και δεν είπε τίποτα. Μια μέρα ο άντρας με τη γυναίκα του παρακολουθούσαν που ο γιος τους μαστόρευε κάτι σκαλίζοντας ένα μικρό κούτσουρο. Ο πατέρας λοιπόν τον ρώτησε: «Τι φτιάχνεις εκεί, Μίσα?» Και ο Μίσα απαντά: «Φτιάχνω μια μεγάλη γαβάθα, πατερούλη. Όταν εσύ και η μαμά γεράσετε, θα σας ταΐζω σε αυτή τη γαβάθα». Ο άντρας και η γυναίκα του κοιτάχτηκαν και δάκρυσαν. Νιώσαν ντροπή που είχαν προσβάλει τον παππού. Και από τότε τον βάλαν να τρώει μαζί του στο τραπέζι και τον πρόσεχαν όπως πρέπει. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να εντοπίσουμε ένα απόσπασμα μέσα σε αυτό το διήγημα με αφήγηση. Ένα χαρακτηριστικό σημείο με αφήγηση είναι: κάποτε του βάλανε να φάει στο πύλινο πιάτο. Του ξέφυγε από τα χέρια, έπεσε και έσπασε. Η νύφη του άρχισε τότε να τον μαλώνει πως όλα τα χαλάει στο σπίτι και σπάει τα πιάτα. Τέλος του είπε πως από εδώ και πέρα θα του δίνουν να τρώει στη ξύλινη γαβάθα. Ο παππούς αναστέναξε μόνο και δεν είπε τίποτα. Τώρα που εντοπίσαμε ένα σημείο με αφήγηση, πρέπει να το παρουσιάσουμε. Να πούμε δηλαδή δύο λόγια για τα όσα αναφέρονται. Σε αυτό το σημείο γίνεται ξεστόρηση ενός συμβάντος όπου ο παππούς έριξε το πύλινο πιάτο του φαγητού του στο πάτωμα και αυτό έσπασε, με αποτέλεσμα η νύφη του να εξοργιστεί, να αρχίσει να τον κατηγορεί για τις ζημιές που κάνει στο σπίτι και να του ανακοινώσει πως από εκείνη τη στιγμή θα έτρωγε στην ξύλινη γαβάθα. Αφού παρουσιάσουμε το συγκεκριμένο σημείο, πρέπει να αναφερθούμε στη λειτουργία της αφήγησης. Με τη χρήση του αφηγηματικού τρόπου της αφήγησης εξελίσσεται η πλοκή της ιστορίας. Ειδικότερα εδώ αναπτύσσεται ένα συμβάν που διακρίνεται από ένταση και που οδήγησε την νύφη να πει στον παππού πως από εδώ και πέρα θα έτρωγε στην ξύλινη γαβάθα. Παρατηρήστε πως στην επεξήγηση της λειτουργίας της αφήγησης πήγα από το γενικό στο ειδικό και αφού ανέφερα την γενική λειτουργία της αφήγησης που ισχύει σε κάθε κείμενο, μίλησα για τη λειτουργία της αφήγησης στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ειδικά. Και αυτό είναι σως. Τόσο απλά λοιπόν, με ηρεμία, κριτική σκέψη και συγκρότηση, συνθέτω την απάντησή μου. Αυτό ήταν το πρώτο από τα τρία βίντεο της σειράς για τους αφηγηματικούς τρόπους. Στα δύο επόμενα βίντεο θα μιλήσουμε για την περιγραφή και για τον διάλογο. Οπότε κάνε μια εγγραφή για να μην τα χάσεις. Είμαι ο Άγγελος και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.